δελτίο ειδήσεων του Κόντρα την γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ. Να ξεκινήσουμε λίγο με τα τη Νοβάρτη. Η ερώτηση που πλέον απευθύνεται σε όλου σα, αν και προκύπτει από τι ανακοινώσει, αλλά τέλο πάντων κάπω πρέπει να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, είναι αν βάζετε το χέρι σα στη φωτιά για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, αν τον στηρίζετε. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Σε κινήσεις αντιπερισπασμού κάποιος θα πρέπει να πάει να αναζητήσει την αλήθεια. Δηλαδή αυτό είναι δεδομένο για μας ότι είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού με την έννοια ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο. Ναι. Η έρευνά του και η έναρξη της διαδικασίας διερεύνησης δεν έχει ξεκινήσει καν από τις ελληνικές αρχές αλλά από τις αμερικάνικες αρχές. Σε ένα διεθνές σκάνδαλο με επιπτώσεις σε πάρα πολλές χώρες και με διαδικασίες που σε πολλές χώρες ολοκληρώθηκαν και έχουν καταλογιστεί ευθύνες, πρόστιμα κτλ. Όχι σε πολιτικούς βέβαια, θα σας έλεγε τώρα κάποιος γαλάζιος αν ήταν δίπλα σας. Λέω, δεν λέω κατά ανάγκη πολιτική, ότι οι πολιτικοί εμπλέκονται, δεν μπορώ να το δικάσω. Ναι. Είναι βέβαιο ότι πολιτικές ευθύνες υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες υπάρχουν όταν υπάρχουν δεδομένα στοιχεία. Δηλαδή αύξηση του κόστου της φαρμακευτικής δαπάνης στην Ελλάδα κατά 4 δις το 11. Ναι. Αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Κάποιος θα πρέπει να διερευνήσει το γιατί. Με ενδεχόμενες πολιτικές ευθύνες ή όχι. Αλλά πολιτική ευθύνη με την έννοια του ότι κάποιος ηγείται πολιτικά ενός υπουργείου, προφανώς ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του και στα θετικά και στα αρνητικά στο πολιτικό σύστημα. Είναι λοιπόν μια διαδικασία της οποίας η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Βεβαίως υπάρχουν απαλλακτικά βουλεύματα για κάποιους, για πολιτικά πρόσωπα και κάποιες διαδικασίες είναι σε εξέλιξη. Που εγώ εύχομαι να μην εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Ωστόσο έχουμε μια δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή για άρση ασυλίας του κυρίου Λοβέρδου, που αυτό θα το διερευνήσει αντιστοίχως η Βουλή και η δικαιοσύνη. Και η Βουλή εννοώ με την έννοια της άρσης ή όχι της ασυλίας. Κατά τα άλλα η δικαιοσύνη θα το διερευνήσει πλήρως. Και μέσα σε όλα αυτά, και ενώ όλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη και τίποτε δεν έχει ολοκληρωθεί, ναι. Υπάρχει και μία μήνυση. Μία μήνυση η οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει ένα ρεβανσιστικό χαρακτήρα από την πλευρά Σαμαρά Βενιζέλου. Θυμόμαστε όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει. Θα σας πάμε μέχρι τέλους κτλ. Ναι. Και ένα ρεβανσισμό, ο οποίος στην προκειμένη προσπάθησε ο κ. Μητσοτάκης να ισορροπήσει μία κατάσταση, να ισορροπήσει δηλαδή μεταξύ των απαιτήσεων του κ. Σαμαρά να εμπλέξει και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα και ενδεχομένως και άλλους. Κάνοντας τη μήνυση και βεβαίως το πρόσωπο, το ότι μπαίνουν τα δύο ονόματα, δηλαδή του κ. Παγγελόπουλου και του πρώην Πρωθυπουργού, του νυν Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, για να έρθει στη Βουλή και για να έχουμε και μια μακρά περίοδο συζήτησης που στα αλήθεια θα προσπαθούν να καλύψουν τι, ότι αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν ή τουλάχιστον δεν εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου, δεν ψάχνουμε το σκάνδαλο, αλλά ψάχνουμε αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν ή δεν, σας λέω, δεν εμπόδισαν τη δικαιοσύνη στο να κάνει τη δουλειά της. Πάντως λέτε μια μακρά... Αυτό είναι μια αντίφαση. Ναι. Είναι μια αντίφαση και γι' αυτό εκτιμούμε ότι αυτό είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού. Και μέσα στις μέρες που τρέχουν και που κρίσιμες αποφάσεις παίρνονται και από την κυβέρνηση και στη Βουλή, η συζήτηση στρέφεται αλλού. Ωστόσο, αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να δει το σκάνδαλο Ναβάρτης, θα έπρεπε να κάνει, και εμείς τους προκαλέσαμε πολλές φορές και τους ζητάμε και δημοσίως, κάντε επιτροπή να ερευνήσει τα θέματα Νοβάρτης και να λάμψει όλη η αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση μας δεν μας ενοχλεί η συζήτηση, καθόλου δεν μας ενοχλεί ίσα ίσα, αλλά εμφανίζεται και large πολιτικά ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εγώ δεν διώκω τον προσωπικό μου αντίπαλο. Ποιος το πιστεύει αυτό? Ποιος πιστεύει ότι εξαιρείται, δηλαδή πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή, η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, πριν δει τα στοιχεία, ήταν ότι δεν θα εμπλέξουμε τον πρώην Πρωθυπουργό. Όντως. Αυτή ήταν η διαρροή από το Μαξίμου, ότι οι Πρωθυπουργοί τους κρίνουν ιστορία. Από πριν. Αν είχε ευθύνες, γιατί δεν θέλει να το δει η Νέα Δημοκρατία?
Αφού επί ένα χρόνο έχει δηλητηριάσει την πολιτική ζωή του τόπου, ο Σκευωρός, ο Τσίπρας, ο Αρχισκευωρός, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Επί ένα χρόνο τον κάνει αυτό και παραπάνω. Ναι. Γιατί σήμερα υπαναχωρεί? Υπαναχωρεί διότι δεν θέλει την πραγματική συζήτηση για την Οβάρτης. Και βεβαίως με μια μεσαία λύση ότι πάμε τον Παπαγγελόπουλο μέσα από μια δικογραφία η οποία έχει πραγματικά έκθεση ιδεών. Δεν υπάρχουν στοιχεία στη δικογραφία. Από όσο έχουμε δει και μέχρι σήμερα, νομικός δεν είμαι, αλλά με μια πρώτη εκτίμηση, μια ιστορία και μια άκουσα, είδα, μάλλον και οπωσδήποτε έτσι θα είναι και λοιπά, με εκτιμήσεις δηλαδή, στείνεται μια καινούργια σκευωρία και ένα καινούργιο σκάνδαλο που είναι αυτό της συγκάλυψης της ιστορίας με τις τώρα αν ήθελα να σας προβοκάρω ότι έτσι όπως το περιγράφετε όλο αυτό, έτσι πρέπει να είναι, άκουσα, είδα και τα λοιπά, τα ίδια διαβάζαμε για τους προστατευόμενους όμως, ότι και αυτοί εκτιμήσεις έκαναν. Μα κοιτάξτε, αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης και οι μάρτυρες θα πούν ό,τι θέλουν να πούν και η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Αυτό δεν είναι δουλειά ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Βουλής. Το τι θα πει ο μάρτυρας και πώς θα το εκτιμήσει η δικαιοσύνη. Εμείς, η δικαιοσύνη βρήκε 10 ονόματα μέσα σε μια δικογραφία πολιτικών, το έστειλε στη Βουλή και εμείς το στείλαμε στη δικαιοσύνη. Λέτε δεν, ότι... δεν το διερευνήσαμε ως Βουλή. Αυτή ήταν η τακτική μας. Ναι, επιστρέψαμε όσο οφείλαμε στη δικαιοσύνη. Δεν κάναμε κάτι παραπάνω, ούτε τους δικάσαμε, ούτε τους βάλαμε ποινές. Κυρία Γεωργοβασίλη, λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να ανοίξει αυτή η υπόθεση. Μέχρι χτες θα μπορούσα να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά σήμερα έχουμε μια αλλαγή γραμμής. Πείτε μας κιόλας, αν θέλετε, πού την αποδίδετε εσείς. Με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να προαναγγέλουν σχεδόν ότι θα έχει κανονικό ανακριτικό εντός εισαγωγικών ρόλο η Προανακριτική Επιτροπή. Δεν θα είναι μια επιτροπή που απλώς θα αναπέμψει την υπόθεση στη δικαιοσύνη, αλλά θα αρχίσουν οι καταθέσεις, οι εξετάσεις, η εξέταση και όλα αυτά. Άρα πώς δεν θέλει να την ανοίξει, αφού θα μετατραπεί η Βουλή σε ένα δικαστήριο για κανένα εξάμηνο, από ό,τι καταλαβαίνω. Ξέρετε, στην Επιτροπή κάποιος και επιλέγει ποιον θα καλέσει και βεβαίως επιλέγει και προς ποιον απευθύνεται. Προς το παρόν, όχι προς το παρόν, έτσι κι αλλιώς έχουν επιλέξει τον κύριο Παπαγγελόπουλο ως το εξυλαστήριο θύμα αυτής της ιστορίας για να τον εμπλέξουν. Δηλαδή, καταγγέλλοντας ότι πίεζε δικαστικούς να διερευνήσουν υποθέσεις. Δηλαδή, αυτό από μόνο του, πιέζουν να διερευνήσεις, νομίζω ότι δεν είναι καν πρόβλημα. Ένας υπουργός μπορεί να πει, γιατί δεν διερευνώνται αυτά γρήγορα, ξέρω εγώ, για να κάνει μια εκτίμηση. Μέχρι εκεί βεβαίως, διότι και αυτός δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης. Από την άλλη πλευρά, ταυτοχρόνως, έχουμε μια τεράστια ενδοδικαστική διαμάχη για το ζήτημα αυτό, με αλλαγή θέσεων και ο κύριος Αγγελής έχει κάνει θέσεις και η κυρία Ράικο έχει στραφεί εναντίον της κυρίας Τουλουπάκη, αλλά και η κυρία Τουλουπάκη έχει στραφεί εναντίον. Αυτό πάλι. Δεν μπορούμε να διαλέγουμε έναν από τους τρεις και να λέμε πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο ένας, διότι έχει πει και ο άλλος. Ναι. Και αυτή η διαμάχη λοιπόν θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Όμως όλο αυτό μαζί νομίζω ότι συγκροτεί ένα πλέγμα από προσανατολισμό από τα πραγματικά γεγονότα που δεν είναι και αυτά που απασχολούν και τον ελληνικό λαό, είναι ότι στην ιστορία της χρεοκοπίας της χώρας έχουν συμβάλει τέτοιου τύπου πρακτικές απώλειας κρατικών πόρων και στην προκειμένη περίπτωση υπέρ των φαρμακευτικών εταιριών. Αυτό απασχολεί τον ελληνικό λαό. Και θα τα δούμε όλα τα θέματα που απασχολούν. Απλώς για το συγκεκριμένο θέμα αναρωτιέμαι, τώρα που βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση και που μπορείτε να δείτε και με την απόσταση όσα έγιναν στο παρελθόν, μήπως τελικώς ως ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση καλλιεργήσατε υπερβολικές προσδοκίες ότι έρχονται αποκαλύψεις κτλ. Μήπως όταν βγαίναν υπουργοί σας έξω από το Μαξίμου και μιλούσαν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις του ελληνικού κράτους ή άλλοι πήγαιναν στον Άριο Πάγο, έδωσαν το πάτημα στους πολιτικούς σας αντιπάλους να πούν ότι ποντάρετε πολιτικά σε αυτήν την υπόθεση. Θέλω να πω, δεν είναι ότι πήρατε απλώς ένα φάκελο και είπατε «Α, κάνει τζις, το γυρίζω στη δικαιοσύνη και ό,τι θέλει ας κάνει». Μιλήσατε για σάπιο πολιτικό σύστημα διεφθαρμένο κλπ. Έχει μιλήσει όλη η Ελλάδα. Ναι. Γιατί η χώρα δεν χρεοκόπησε από μόνη της. Και όλη η Ελλάδα έχει μιλήσει γι' αυτό. Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολιτική δύναμη η οποία δεν θα κρυφτεί ποτέ και βεβαίως θα κάνει τα πάντα προκειμένου να μην συγκαλύψει αλλά να υποβοηθήσει και στην αποκάλυψη της αλήθειας. Άρα δεν υπόθηκαν, λέτε, παχές κουβέντες. Δεν δίκασε κανένας κανέναν. Ναι. Ότι έχουμε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, αυτό δεν το αρνείται.
σχεδόν κανείς. Ναι. Αλλά ο καθένας προσπαθεί να το στρέψει σε άλλες κατευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως η ελληνική δικαιοσύνη έχει την υπόθεση στα χέρια της και το διερευνά, δεν έχει τελειώσει. Γιατί άκουσα και διατυπώσεις, κατέρευσε το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ περί σκανδάλου κλπ. Μα πώς κατέρευσε, αφού ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ναι. της έρευνας. Mm-hmm. Θα δούμε αν κατέρευσε. Υπήρχε όμως αφήγημα, αυτό θέλω να πω. Και αφήγημα ότι φταίνε οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Μήπως είπατε πολιτικές πάρα πολλά. Οι πολιτικές ευθύνες δεν ναι. υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν. Ναι. Αλλά οι πολιτικές ευθύνες είναι mm-hmm. κάτι που έτσι κι αλλιώς κρίθηκε και τα παλιότερα χρόνια και κρίθηκε και σε εκλογές όπως κρίνεται και τώρα. Η προσδοκία των αποκαλύψεις καταρχήν είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, φάκελ τους οποίους το πολιτικό προσωπικό δεν τους ξέρει, δεν τους έχει. Ναι. Άρα πώς. Γενικώς για το θέμα, για τη λεγόμενη ατζέντα καθαρά χέρια, δεν σας έχει τύχει. Εγώ ξέρω ότι είστε σε επαφή με την κοινωνία, δεν είστε κλεισμένοι σε ένα γραφείο. Κάποιος οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ να σας πει, κυρία Γεωργοβασίλη, άλλα περιμέναμε πριν 4 χρόνια, για λίστες Λαγκάρντ, στικάκια, φοροδιαφυγές, λαθρεμπόρια, εφοπλιστές κλπ. Έχει συμβεί και πραγματικά. Και τελικά, και πραγματικά, μην μου πείτε ότι δεν σας το έχει πει ούτε ένας. Πολλές φορές και πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Διότι την αλήθεια και την αλήθεια για τη χρεοκοπία της χώρας δεν την αναζήτησαν μόνο οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και βεβαίως το αίσθημα της αποκατάσταση δικαίου mm-hmm. δεν έχει συμβεί στην ελληνική πραγματικότητα ακόμη. Με χιλιάδες προβλήματα και όλα αυτά τα οποία συζητάμε και διαδικασίες οι οποίες δεν επέτρεψαν να έχουμε φτάσει σε επιθυμητό σημείο τους ώστε οι Έλληνες πολίτες να ξέρουν τελικά mm-hmm. ότι υπέστησαν, γιατί τα υπέστησαν όλα αυτά που υπέστησαν τα 10 χρόνια των μνημονίων και της κατάρρευσης, της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας mm-hmm. και να μην έχει αποκατασταθεί και το αίσθημα ότι mm-hmm. ξέρουμε γιατί και έχουν δημιουργηθεί και οι ένοχοι. Κύριε Γεωργοβασίλη, ναι. τώρα για να πάμε και στα άλλα έτσι, βαριά θέματα της επικαιρότητας. Ναι. Για το θέμα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, μήπως κάνετε αυτό που σας έκαναν. Θυμάμαι πολύ καλά ότι πριν καν προσγειωθεί το αεροπλάνο του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα, βλέπαμε παντού αναλύσεις ότι η επίσκεψη δεν ήταν καλά προετοιμαζημένη με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και πριν το αεροπλάνο. Εσείς με το που έκλεισαν οι πόρτες, πριν καν βγουν οι άνθρωποι έξω να πούν τελειώσαμε, να κάνουν τη χειραψία τους κτλ., αρχίσατε πάλι να πυροβολάτε τον κύριο Μητσοτάκη για μια συνάντηση, η οποία ήταν συνάντηση γνωριμίας. Γιατί έτσι. Δεν υπάρχουν συναντήσεις γνωριμίας σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο έχει καυτά ζητήματα. Mm-hmm. Ενημερωθήκαμε την ενημέρωση για μια συζήτηση, τη δίνουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Δεν τη σκεφτήκαμε μόνοι μας και έδωσαν προς τα έξω τις πληροφορίες του τι συζητήθηκε. Εκεί λοιπόν το δικό μας το σχόλιο είναι στο τι δεν συζητήθηκε. Ναι. Το οποίο δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, ότι δεν συζητήθηκε τίποτα για το Αιγαίο, δεν συζητήθηκε τίποτα για τις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή Όζ. Αυτός είναι ο σχολιασμός μας και ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται συνάντηση Έλληνα Πρωθυπουργού με τον αντίστοιχο της γειτονικής ναι. χώρας, χωρίς να συζητείτε το ζήτημα των παραβιάσεων στο Αιγαίο, είναι πρώτη φορά και το σχολιάζουμε και είναι και γεγονός, δεν το αρνήθηκε κανείς. Αυτή είναι η κριτική μας απέναντι στη συνάντηση. Κατά τα άλλα, εμείς πιστεύουμε και mm-hmm. αυτή την πολιτική υπηρετήσαμε των ανοιχτών διάβλων και των mm-hmm. συζητήσεων που νομίζουμε ότι είναι η καλύτερη οδός και μέσω της διπλωματικής οδού να επιλύονται οι διαφορές μας μεταξύ των δύο χωρών. Άρα για το ότι η συνάντηση καλώς έγινε, καλώς έγινε. Βεβαίως. Εμείς είμαστε, σας είπα, υπέρ των ανοιχτών διαλόγων ναι. ως τον καλύτερο δρόμο. Προφανώς δεν είπαμε γιατί συναντήθηκε, σχολιάσαμε όμως, mm-hmm. και είναι σημαντικό ζήτημα, το τι δεν είπε. Θα μπορούσε να με το σχολιάσουμε. Ως προς την συνάντηση που ακυρώθηκε με τον κύριο Τραμπ και εκεί αφήσατε ερωτήματα, τα οποία έχουν έτσι και μια τώρα. Παραπολιτική χρειά νομίζω. Αυτό νομίζω ότι είναι ναι, παραπολιτικό όπως το λέτε, διότι μια συνάντηση με τον κύριο Τραμπ mm-hmm. που προαναγγέλλεται και ανεβάζεται ένα σπίχης από την πλευρά της κυβέρνησης ως κατάκτηση και το οποίο στη συνέχεια δεν γίνεται και δεν αποκαλύπτεται και αν στα αλήθεια υπήρχε αυτή η προγραμματισμένη συνάντηση, ούτε αυτό ήταν σαφές. Ναι. Εντάξει, δεν βρίσκει κανένας το λόγο να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Και μετά να χαμηλώνουμε και να το ρίχνουμε στους Αμερικάνους ότι δεν έγινε συνάντηση. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται στη δεξίωση, όλοι ξέρουμε πώς βγαίνουν οι φωτογραφίες. Mm-hmm. Πάση περιπτώσει, μια φωτογραφία με το
τον κύριο Τραμπ. Okay, αυτό είναι. Αλλά προσπάθησε η κυβέρνηση να σηκώσει ψηλά τον πήχη και να πει ότι θα γίνει μια σημαντική συνάντηση κτλ. Οι ίδιοι δηλαδή δεν χειρίστηκαν το θέμα σωστά. Mm-hmm. Αυτό δεν μας απασχολεί. Στα εθνικά όμως ζητήματα μας απασχολεί ιδιαίτερα. Γενικά, γιατί σας ρώτησα και πριν για τα ελληνοτουρκικά, η κατηγορία που σας απευθύνουν πολύ ότι την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη σε περίοδο ανοχής, χάριτος, όπως θέλετε πείτε το, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να έχει ας πούμε λιμένο το ζωνάρι του για αντιπολίτευση, σας αγγίζει. Για παράδειγμα, ακούω αυτές τις μέρες κεραυνούς, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, για το θέμα της χρεοκοπίας της Τόμας Κούκ, αλλά φαντάζομαι εντάξει, δεν είναι η Ελλάδα που θα μπορούσε να το αποτρέψει όλο αυτό. Προφανώς δεν είναι η Ελλάδα η οποία θα μπορούσε να το αποτρέψει, όμως με βάση το τι συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα της οικονομίας και των αναταράξεων που δημιουργεί και το Brexit και που ενδέχεται να συμβούν, μια χώρα οφείλει να ξέρει τι πιθανόν περιμένει και αν είναι δυνατόν να έχει προετοιμαστεί. Αυτό είναι το καθήκον μιας κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι όλη η πολιτική που ακολουθήσαμε και που αποδεικνύεται σήμερα, εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και την αφήσαμε και με ένα μαξιλάρι 37 δις. Ναι. Αυτό είναι ένα μαξιλάρι ασφαλείας και ένα μαξιλάρι ασφαλείας απέναντι σε κραδασμούς στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τα οποία δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβούν. Και σήμερα έχουμε την Thomas Cook, η οποία καταραίει με επιπτώσεις και παγκοσμίως βεβαίως, αλλά και στην Ελλάδα πολλών εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, που πλήττουν κυρίως μικρές, μισές επιχειρήσεις, αλλά όχι μόνο του τουριστικού κλάδου, διότι δημιουργείται και ντόμινο οικονομικών θεμάτων που μετακυλίονται από τη μία επιχείρηση προς την άλλη. Το οποίο είναι σημαντικό ζήτημα. Και εδώ το κράτος έχει ευθύνη και η κυβέρνηση έχει ευθύνη να παρουσιάσει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο στήριξης της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αλλά όπως σας είπα και στις άλλες επιχειρήσεις, προκειμένου αυτό το ντόμινο να έχει τις λιγότερες δυνατόν επιπτώσεις. Αυτό είναι καθήκον της κυβέρνησης. Λοιπόν, τώρα από το ένα κομμάτι, από το αν βιάζεστε να κάνετε αντιπολίτευση, να πάμε στο άλλο κομμάτι. Δεν σας απάντησα σε αυτό. Ναι. Δεν βιαζόμαστε να κάνουμε αντιπολίτευση, ξέρετε. Ξέρουμε πάντα και εμείς το ξέρουμε ότι μια κυβέρνηση την πρώτη στιγμή και τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης, προφανώς υπάρχει μια στάση αναμονής και από τους πολίτες και κρίνεται πολύ πιο ελαστικά. Όμως, και δεν επιλέξαμε εμείς να σηκώσουμε τους τόνους, όμως η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς ξέρει να χρησιμοποιήσει τους χρόνους, και ξέρει ότι όσο πιο πολλά κακά μαζί συμβούν σε ένα πρώτο διάστημα, τόσο πιο εύκολο θα αναρρώσει η ίδια από τις επιπτώσεις αργότερα. Και αυτό ακριβώς κάνει. Δηλαδή, είδαμε σειρά νομοσχεδίων με πολύ επιθετικές πολιτικές, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κατά ρυπάς θα έλεγα. Και αυτό δεν μπορεί παρά να εγείρει και τα πρώτα τα ανακλαστικά δεν τα είδαμε μόνο από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από και, δηλαδή σας θυμίζω ότι παρουσιάστηκε το μοναδικό φαινόμενο σε ψηφοφορίες που έγιναν στο πρώτο νομοσχέδιο με τροπολογίες στα 5 λεπτά πριν κλείσει το ελληνικό κοινοβούλιο για καλοκαίρι. Κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων με τη Βουλή σχεδόν κλειστή. Αυτό οδήγησε στην αποχώρηση από το Κοινοβούλιο όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Όντως, και επειδή και ήταν εσείς... ένα γεγονός ιδιαίτερο. Και εσείς γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ... Ναι. Γιατί ακριβώς επέλεξε τη μέθοδο του σοκ η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι, ούτως ώστε να, ξέροντας ότι θα φέρει επιβαρυντικά μέτρα για την κοινωνία, για να όσο το δυνατόν να είναι μειωμένες οι αντιστάσεις της κοινωνίας. Ωστόσο, η κοινωνία μπορεί να μην είχε το άμεσο αντανακλαστικό 15 Αυγούστου, αλλά η κοινωνία είναι εδώ και το πρώτο δείγμα τα πήραμε με τις απεργίες, τις πρώτες κινητοποίησεις που έγινε τις τελευταίες μέρες και που νομίζω ότι ο χειμώνας θα είναι θερμός. Επειδή λοιπόν ο χειμώνας πολλοί προβλέπουν ότι θα είναι θερμός, θέλω να σας ρωτήσω αν σας απασχολεί το ότι όταν θα ξεδιπλώνονται τέτοια κρίσιμα θέματα, αν φοβάστε μήπως εσείς ως κόμμα είστε κλεισμένοι σε μια συζήτηση και σε μια εσωστρέφεια, αν φοβάστε ή όχι την πασοκοπήση, αν θέλετε followers, αν σας άρεσε η ΕΡΤ και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε αυτές τις μέρες, να είναι κάτι σαν μια κρίση εσωστρέφειας που πάει να ξεσπάσει. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα το έλεγα κρίση εσωστρέφειας, διότι ξέρετε αυτές είναι αναγκαίες συζητήσεις, κατά την άποψή μου αναπόφευκτες, με την έννοια ότι είμαστε μπροστά, ξεκινάει μια διαδικασία μιας μεγάλης streaming καμπάνιας εγγραφής νέων μελών στο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει
θέσει ένα κόμμα που μπορεί πραγματικά να εκφράσει τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες του προοδευτικού κόσμου της Ελλάδας. Και να φτάσουμε μετά την ολοκλήρωση αυτής της καμπάνιας τελικά στον καινούριο χρόνο σε ένα ιστορικό συνέδριο. Αυτό λοιπόν, ένα ιστορικό συνέδριο μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κόμμα που πραγματικά θα διεκδικεί να είναι ο εκφραστής όλων αυτών των ανθρώπων που μας στήριξαν και σε όλα αυτά τα χρόνια, μας στήριξαν και στις τελευταίες εκλογές, αλλά και αυτούς που θέλουμε να εκφράσουμε για το επόμενο διάστημα. Θα έχει το ίδιο όνομα το κόμμα που θα προκύψει μετά το συνέδριο μετασχηματισμού που λέτε? Κατά την άποψή μου, αυτό είναι το μικρότερη σημασία θέμα. Βεβαίως το έμβλημα, το όνομα, βεβαίως έχει ένα φορτίο και ιστορικό φορτίο, αλλά αντανακλά και ρεύματα ιδεολογικά. Ωστόσο δεν είναι και το κύριο. Νομίζω ότι και έχει γίνει σαφές αυτό και νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι ο κόσμος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να εκφράσει και τους άλλους, ούτως ώστε όλοι και οι καινούργιες συμμαχίες που δημιουργούνται να βρίσκουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το χώρο. Άρα δεν φοβάστε την πασοκοποίηση. Άρα εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κάθε προοδευτικός πολίτης ή φορέας να βρίσκει τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Και γι' αυτό γίνεται και συζήτηση για το όνομα, δηλαδή αν το ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν το ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και έναν επιθετικό και έναν προσδιορισμό. Ναι. Αυτά έχουν ξανασυμβεί στην ιστορία. Ο συνασπισμός το έχει κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει κάνει. Και νομίζω ότι η αριστερά που δεν μπορεί παρά να είναι εκφραστής προόδου και εκφραστής των σύγχρονων αναγκών, μπορεί και πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτό με όση προσοχή χρειάζεται. Και γι' αυτό η προσοχή που χρειάζεται είναι αυτή η οποία διευρύνει και αυτό το διάλογο που κατά άλλους φαίνεται ως ισοστρέφεια, σε εμάς όμως νομίζω ότι είναι αναγκαιότητα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γεωργοβασίλη, για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.